Ούτε την κόκκινη γραμμή των 6 ναυτικών μιλίων δεν μπορεί να προστατεύσει η Ελλάδα, καθώ η Άγκυρα επαναλαμβάνει το σκηνικό του Σεπτεμβρίου, όταν τουρκική φρεγάτα είχε φτάσει στα 2,5 ναυτικά μίλια από τι ακτέ τη Κρήτη. Τότε τα τουρκικά πολεμικά επιτηρούσαν και παρενόχλησαν το ερευνητικό, καλώντα το να δηλώσει τα στοιχεία του, ισχυριζόμενα πω βρίσκεται σε περιοχή τουρκική δικαιοδοσία. Τα ίδια κάνει και σήμερα. Το Νότι Καλγκαιό ολοκλήρωσε τι εργασίε του στην Κυπριακή ΑΟΣ και από το πρωί τη Πέμπτη βρίσκεται αγκυροβολημένο στα 6 ναυτικά μίλια ανατολικά τη Κρήτη παραμένοντα ναύτεξ των ελληνικών αρχών ώστε να συνεχίσει τι έρευνε. Το σκάφο συνοδεύει και μια τουρκική φρεγάτα που έχει κλειστό τον bombo eyes ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται και τέσσερα πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ακόμη μια πρωτοφανή πρόκληση από του Τούρκου, οι οποίοι την ίδια ώρα εξέδωσαν και αντιναύτεξ για τι ελληνικέ ασκήσει στο Αιγαίο. Η Τουρκία χαρακτηρίζει παράνομη τη διεξαγωγή ελληνικών ασκήσεων που συμπεριλαμβάνουν περιοχή πέριξ τη Λίμνου γιατί παραβιάζει το καθεστώ αποστρατικοποίηση. Αναφέρει επίση ότι επικαλύπτει περιοχή στην οποία η Τουρκία έχει προγραμματίσει ασκήσεις με πυρά